Κοντά σας και πάλι λοιπόν φίλες και φίλοι και συνέχεια των παρελάσεων. Θα πάμε στην όμορφη Κάρπαθο και στην Φωτεινή τη Χαλκιά. Καλησπέρα Φωτεινή. Καλησπέρα Φωτεινή. Και καλησπέρα Ειρήνη. Χρόνια πολλά σε χρόνια όλους. Πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Και έγινε τριπλή γιορτή στην Κάλυμνο. Χρόνια πολλά βέβαια από το νησί μας. Είμαστε κι εμείς στον απόϊχο της χθεσινής επετείου της 100ης ελληνικοστής εβδόμης του 1821. Πραγματοποιήθηκε αρκετά λαμπρά, θα έλεγα, με λαμπρότητα η χθεσινή επέτειος, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ευτυχώς ο καιρός ήταν σύμμαχός μας και έτσι επιτυχώς και βάσει προγράμματος πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί η επίσημη έπαρση της σημαίας από άντρες του Τεκαρπάθου στο ιερό των Πεσόντων. Στις 9.30 πραγματοποιήθηκε η άγινη δοξολογία στους ιερούς ναούς των τοπικών κοινοτήτων μας, όπου παρέστησαν τα τοπικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων, το διδακτικό προσωπικό με τους μαθητές των σχολείων. Αλλά να σας πω ότι μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στις τοπικές μας κοινότητες, η επίσημη δοξολογία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Πηγαδίων Καρπάθου. Μιλάμε για την πρωτεύουσα του νησιού μας, όπου η μέρα αυτή έχει πραγματικά την τιμητική της. Να σας πω ότι δεν είναι πολυούχος ο Ευαγγελισμός, όμως είναι ο εορτασμός κάθε χρόνο τόσο λαμπερός και λαμπρός, σαν να είναι πολύχος, γιατί η κεντρική εκκλησία των πηγαδίων είναι η Ευαγγελίστρια. Υπάρχει ένα αίσθημα το οποίο χρόνια τώρα παραθέτουν μετά την παρέλαση γεύμα σε όλο τον κόσμο, και πρόκειται για ένα γεύμα το οποίο πραγματικά είναι άθλος, αφού προσφέρεται για χιλιάδες κόσμο, δωρεάν εννοείται. Μάλιστα. Και είναι δωρεάν από τους αλλοίς του νησιού μας, οι οποίοι εδώ και 2 με 3 εβδομάδες ασχολούνται με το ψάρεμα της μένουλας, ένα ψάρι το οποίο είναι άφθονο τις μέρες αυτές και την εποχή αυτή στα νερά της Καρπάθου. Προσφέρεται λοιπόν και μαγειρεύεται παραδοσιακά μαριναρισμένο με δεντρολίβανο και με πηγάφι με ρεβίθια, το οποίο είναι βέβαια νηστίσιμο για την ημέρα. Α, τι ωραία, ωραία. Ναι, είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έθιμο. Το βράδυ ακολουθεί χορός και πανηγύρι από όλους τους παριστάμενους. Και να σας πω ότι φέτος είχαμε και κάτι, μια πολύ ωραία έκπληξη. Ήρθαν πολλά μέλη του Συλλόγου Πηγαδιωτών Αμερικής, ειδικά για την ημέρα αυτή, για να τιμήσουν την ημέρα της Παναγίας, και επειδή βέβαια κοντεύει και το Πάσχα, το Άγιο Πάσχα, για να είναι κοντά με τους δικούς τους. Ήταν πραγματικά μια συγκινητική παρουσία αυτή, και η οποία είχε να γίνει αρκετά χρόνια, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι και εύκολο βέβαια να γίνεται αυτό. Και πραγματικά συγκινητικό. Αν δεν γίνεται κάθε χρόνο, Φωτεινή. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Γίνεται κάθε χρόνο το πανηγύρι. Απλά η παρουσία των Αμερικανών φέτος είχε να γίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί συνήθως επιλέγουν τη θερινή περίοδο για τις διακοπές τους. Φέτος όμως, επειδή πλησιάζει και το Πάσχα και ήταν και η μέρα αυτή αρκετά κοντά, επέλεξαν να κάνουν αυτή την εκδρομή από την μακρινή Αμερική εδώ στο νησί μας. Να σας πω ότι την χωροστάτησε στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Καρπάθου Κάσου, κύριος Αμβρόσιος, με την συμπαράσταση του Ιερού Κλήρου, και ακολούθησε και η παρέλαση από τους μαθητές των σχολείων μας. Και φέτος να σας πω ότι είχαμε και την παρέλαση από το Τάγμα Εθνοφυλακής Καρπάθου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ομόνιας Απερίου Καρπάθου, αλλά και τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων. Δηλαδή σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα συμμετοχή από όλους μας, και φέτος και λόγω των γεγονότων που περνάμε και βιώνουμε, το αίσθημα της υπερηφάνειας και η ανάγκη και του πατριωτισμού του κόσμου ήταν ακόμα πολύ μεγαλύτερη. Και το ηθικό ακμεότατον. Ακριβώς, μακάρι. Να σας πω βέβαια ότι, και φεύγουμε λοιπόν τώρα από την παρέλαση, ξανά πάλι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Όσον αφορά το γνωστό θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο που έχει προκύψει και μας απασχολεί, αύριο λοιπόν, 3η 27 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη, μία συνάντηση στο επαρχείο Καρπάθου Κάσου με αποκλειστικό θέμα αυτό, την πρόθεση της κυβέρνησης να εξαιρέσει το νησί της Καρπάθου από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Στη συνάντηση αυτή θα αποφασιστεί, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και ο τρόπος αντίδρασης και διαμαρτυρίας για αυτήν την κυβερνητική απόφαση. Και σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, στη συνάντηση θα παραστεί ο βουλευτής του Δεκανήσου
ο κύριος Μάνος Κόνσολα, ο οποίος ως γνωστόν έχει καταθέσει και ήδη σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα αποφασιστεί αύριο στις 1 το μεσημέρι για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ενώ το απόγευμα στις 6 στον Δήμο μας διοργανώνουμε μια εκδήλωση για την οποία σας είχα μιλήσει και σε προηγούμενη ανταπόκριση και έχει να κάνει με το γνωστό και σοβαρό θέμα με τα δέσποτα ζώα και την κακοποίηση των ζώων. Ο Δήμος Καρπάθου έχει ξεκινήσει μια φιλοζωική εκστρατεία εδώ και αρκετό καιρό τώρα, την συντονίζει και την παρακολουθεί η Ειδική Επιτροπή του Δήμου. Αύριο στις 6 λοιπόν το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση για το θέμα αυτό με τίτλο «Όταν τα ζώα μας μαθαίνουν την αγάπη». Ομιλητές θα είναι η ψυχολόγος κυρία Άρτεμις Αντωνίου, ο νομικός κύριος Γιάννης Χρυστοδουλάκης, η κτηνίατρος κυρία Ντίνα Μαρία Λαχανά, και θα ακολουθήσει απονομή επένων σε αντιπροσωπείες σχολείων για την δημιουργία αφισών με θέμα «Όταν τα ζώα μας μαθαίνουν την αγάπη». Και να πω ότι στο κάλεσμα του Δήματος αποκρίθηκαν σχεδόν όλα τα σχολεία με πολύ μεγάλες και πολλές συμμετοχές πάνω στο θέμα αυτό, τις οποίες θα τις εκθέσουμε και αύριο στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Αυτά από την Κάρπαθο προς το παρόν. Θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Πολύ ωραία, Φωτεινούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου μας. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά όλοι μας και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλοί μας φίλοι, σας είχαμε πει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε εκπλήξεις και θα τις παρουσιάζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Μία από αυτές ήρθε και μας βρήκε. Έλεγες πριν, Νίκη, στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε μπουνάτσες, μάλλον έχουμε μποφόρια. Σούπα στο γυαλό να μην κατεβείς. Ναι, γιατί έχει μποφόρια. Και εγώ τι σου είπα, ότι με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια. Ταξιδεύουν όμως, όχι βαπόρι, μας ήρθε ένα ψάρι. Ταξιδεύουν και κάποια ψάρια. Μέσα στο βαπόρι. Κοίτα, Νίκη, ψάρι μέσα σε βαπόρι. Δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάτι μας λέει το ψάρι. Τι λέει, έγινε, παιδιά, τι λέει. Εγώ πριν λίγο στο Κούλε ήμουνα στο Ηράκλειο και ξαφνικά που βρέθηκα. Πού βρέθηκες? Μπαμπουλό ψαρό. Πού είμαστε? Πολλά σφουγγάρια βλέπω γύρω γύρω. Είμαστε στη Κάλυμνο! Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι κοντά μας ο Αναγνωστάκης Γιώργος και η Σταυρουλάκη Ειρήνη και εκτός του στούντιο ο Νηπυράκης... Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Που περιμένει απ' έξω, μας είπε. Περιμένει, καρτερικά. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα ξεκινούν από τη Λίμνο, Γιώργο, Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν το εγχείρημα του πατέρα μου, γιατί και εγώ είμαι 30 χρονών, γεννήθηκα mm-hmm. το 85. Ο κουκλοθίασος όμως από τότε κρατάει ρίζες και με τα χρόνια πέρασε και από τη Θήβα, που εκεί μεγάλωσα εγώ προσωπικά, και όταν πήγα να σπουδάσω κάτω στην Κρήτη το 2004, έμεινα για τα καλά, γνώρισα και την Ειρήνη και συνεχίσαμε το κουκλοθίασο εκεί πια mm-hmm. και με το όνομα Κουκλοθέατρο Κρήτης. Κρήτης. Mm-hmm. Και οι παραστάσεις πώς δίνονται έτσι, βρε κριτικάτσι, πες μας τώρα. Εδώ πέρα, Ειρήνη θα σας το μιλήσει που τα έχει άπτεστα τα κριτικά. Ειρήνη, πώς. Με τη διάλεκτο την τοπική. Γίνονται κανονικότατα. Αυτό σημαίνει ότι είναι η καθαρή μας η γλώσσα η ελληνική, που ξέρουμε όλοι. Είναι η διάλεκτος η κριτική, μπορεί να ακούσουμε κυπριακά, μπορεί να ακουστούν φωνές παιδικές που μπορεί να μιλούν πολύ καθαρά. Mm-hmm. Όλα αυτά συμβάλλουν στην παράσταση. Πολύ ωραία. Ο ψαροτρομάρας, λοιπόν. Ναι, φέτος ήρθαμε στην Κάλυμνο, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και είπαμε να παίξουμε ένα έργο το οποίο είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που παίζεται. Έχουμε περάσει και από άλλα νησιά. Mm-hmm. Μπορεί να μας ακούνε και από τη Μήλο, την Κίμολο, την Κάσο, mm-hmm. την Κάρπαθο, Λίμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και είπαμε να σας επισκεφτούμε για αυτή την Τετάρτη, αν μπορείτε και εσείς προσωπικά να έρθετε να δείτε την παράσταση. Τετάρτη στο τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως στις 6.30, έτσι. Πολύ σωστά. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Του Σχολείου, μάλιστα. Με την παράσταση Ο Ψαροτρομάρας, να πούμε. Ποιος από τους δύο είναι ο ψαροτρομάρας όμως, έτσι. Βλέπουμε τώρα και το τρέιλερ. Το τρέιλερ. Θα δείτε μερικές εικόνες. Είναι με την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Οι κούκλες είναι μεγάλες και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το κλασικό κουκλοθέατρο που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Τύπου νηπιαγωγείου, τύπου πολύ απλοϊκό. Εμείς το έχουμε εξελίξει. Το έχουμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο να είναι προσιτό και στις μικρές ηλικίες, αλλά μέχρι και έκτη δημοτικού. Το τονίζω αυτό, αλλά και για ενήλικες. Δηλαδή,
αν έρθει κάποιος μεγάλος, θα το ευχαριστηθεί εξίσου με κάποιο μικρό παιδί. Γιατί το βλέπουμε. Θα γίνει, ναι. Το βλέπουμε, πράγματι. Ωραία. Είναι εντυπωσιακό. Σε κάθε νησί δίνεται μία διαφορετική παράσταση και τώρα αποφασίσατε να δώσετε την παράσταση του Ψαροτρομάρα. Φέτος το έργο που ανεβάσαμε είναι ο Οδυσσέας. Από τη μυθολογία, ο κλασικός ο μύθος που γνωρίζετε. Με παραλλαγές βέβαια, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα δεδομένα του κουκλοθεάτρου μας. Εδώ και πολλά χρόνια παίζουμε το έργο μας ο Ψαροτρομάρας, όπου είναι πολύ αγαπητό. Και γι' αυτό και επιλέξαμε να παίξουμε αυτό στο νησί σας. Όμως έχουμε και άλλα έργα εν ενεργεία, όπως είναι οι Δροσουλίτες, όπου είναι ένα δικό μας έργο, που έχει να κάνει με το μύθο και πάλι που έχει υπάρξει στο Φραγκοκάστελο στα Χανιά, αν έχετε ακουστά. Ναι, 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 το έχουμε ακουστά. Το οποίο έχουμε προσαρμόσει στο σήμερα και είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση επίσης. Παίζουμε κάποια άλλη τώρα. Έχουμε και άλλες. Είναι και άλλες οι οποίες όμως κατά καιρούς μπορεί να μην είναι. Πινόκιο, βλέπουμε. Ο Πινόκιο, η Ειρήνη, το Αριστοφάνη, ναι. Παλιά. Πάντως φέτος έτσι επιλέξαμε για το νησί, δηλαδή για το κοινό, να παίξουμε τον Ψαροτρομάρα. Στα σχολεία τα παιδιά είδαν το Οδυσσέα, δηλαδή είδαν μια άλλη παράσταση διαφορετική. Οπότε αν κάποιο παιδάκι είδε το πρωί, μπορεί να έρθει το απόγευμα να δει μια άλλη. Το λέω για τους γονείς που μπορεί να. Να μην μπερδευτούν. Δεν ξέρω τα παιδιά αν θα μπορούσαν έτσι ένα λεπτό να. Είναι εύκολο, είναι εφικτό να πείτε κάτι από την παράσταση με τα ψαράκια. Διαλόγους. Πιστεύω ότι θα χάσει λιγάκι. Γιατί... Να μην πούμε. Λοιπόν, ναι. Ωραία, βλέπουμε από άλλωστε η εισαγωγή ήταν. Ένα μικρό ας μην χαρακτηριστική. Ναι, ναι, ας μην ναι, πούμε. Ναι. Άρα λοιπόν, δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, παιδικοί σταθμοί, δήμοι, ιδιώτες. Και εξωτερικό αρκετό. Και εξωτερικό αρκετό. Έχετε επισκεφτεί και την Ομογένεια, έτσι. Ναι, ναι. Πριν από εσάς, την προηγούμενη. Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε παίξει στην Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ. Και παίξαμε στα παιδιά εκεί. Τη Ομογένεια, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει πιο ουσιαστικά. Στο Ζάπιο Ελληνικό Σχολείο. Στο Ζάπιο. Και τον Απρίλιο θα φύγουμε και θα πάμε στη Γερμανία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην Ελβετία και στη Σουηδία. Για παραστάσεις εκεί, δηλαδή για τους ομογενείς. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας καλέσει, έτσι. Πολύ σωστά. Να πραγματοποιήσετε μια παράσταση, ας πούμε, όπως ο Σύλλογος Γονέων Καλή Ώρα τώρα. Μπορεί να είναι ένας δήμος ή οποιοδήποτε. Εμείς συνεργαζόμαστε. Αυτό αντιλαμβάνουμε από το φυλάδιο. Και με τις περιφέρειες. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε και με την περιφέρεια Κρήτης. Και φέτος έχω κάνει εγώ μια νήξη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες παραστάσεις στα νησιά τα οποία ξέρω ότι το χειμώνα και το καλοκαίρι πολλές φορές είναι δύσκολη η πρόσβαση στον πολιτισμό. Οπότε προσπαθούμε και εμείς και ερχόμαστε στα νησιά αυτά. Βεβαίως και περνάτε πολύ σύγχρονα μηνύματα και όχι μόνο μέσα από τη δουλειά σας. Και διασκεδάζουν τα παιδιά και διαδίδουν παιδιά. Αυτή την αυτό, τέχνη βέβαια. Του την τέχνη του κουκλοθεάτρου που δεν είναι καθόλου διαδεδομένη όπως σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Και περνάνε και μηνύματα. Για παράδειγμα, ο Ψαροτρομάρας έχει μηνύματα συνεργασίας, αλληλεγγύης, δημοκρατίας. Είναι ένα διαχρονικό έργο το οποίο το έχει γράψει η Φρόσο η Χατόγλου. Είναι γραμμένο το 1985 περίπου. Και όμως πολύ επίκαιρο, να πούμε. Να κάνετε μία πρόσκληση και πάλι και να πούμε ότι υπάρχει και ένα αντίτιμο βέβαια για το κοινό, το οποίο είναι 6 ευρώ, έτσι. Πολύ σωστά. Αυτή την Τετάρτη, 6.30 ώρα. Στο τρίτο δημοτικό σχολείο πόλης. Όποιος έρθει, πιστεύω ότι θα μείνει ευχαριστημένος και θα είναι μια ανάμνηση για τα παιδιά, η οποία θα τη θυμούνται χρόνια. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει είναι καλά. Κάτι διαφορετικό, δεν νομίζω ότι έχει ξανάρθει έτσι. Να είστε ένας καλά. Ανάλογο στη σας. Πράγματι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε. Να πούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας για λίγο. Λοιπόν, ο Γαβρίλη να μας βοηθήσει τώρα, καλή μας φίλη, να πάμε να δούμε έτσι ένα 1,5 λεπτό, ένα μικρό παζάρι που κάνουν οι φίλοι του ΚΕΘΕΑ Καλύμνου, προκειμένου να ενισχυθεί βέβαια το έργο τους. Και εμείς πήραμε κάποια πλάνα από το παζάρι αυτό και κάποιες δηλώσεις αμέσως μετά την χθεσινή παρέλαση του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η παρέλαση έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε έξω από το πνευματικό κέντρο όπου οι φίλοι του ΚΕΘΕΑ Καλύμνου έχουν εδώ ένα μικρό παζάρι. Πολύ όμορφο.
Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μας πει και δύο λόγια. Γεια σας. Γεια χαρά. Να πούμε ότι... Για πείτε μας λίγο. Επί τη ευκαιρία του Πάσχα που έρχεται, κάναμε ένα μικρό παζάρι, να βοηθήσουμε το σύλλογο και να προωθήσουμε στο έργο. Τα προϊόντα. Τα προϊόντα. Ναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε και πάλι. Καλά είμαι. Εδώ και λαμπάδες και διάφορα διακοσμητικά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Κάποια από τις κυρίες θα ήθελε να πει κάτι. Καλό Πάσχα να. Όλος ο κόσμος, να είστε καλά. Κύριε Ζαΐρη, χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που κάνουν και αξίζει τον κόπο να τιμούνται από τον κόσμο μας. Να είστε καλά. Γιατί και τα παιδάκια αυτά παίρνουν τη χαρά και σε εμάς δίνουν χαρά. Έτσι. Λοιπόν, σημαντικό και το έργο των φίλων του ΚΕΘΕΑ. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ρεπορτάζ και από το ΚΕΘΕΑ. Θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε και το ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω, Γαβρίλη, μέχρι να βρεθούμε στη Μυτιλίνη ή να φέρουμε τη Μυτιλίνη στην Κάλυμνο. Σήμερα πηγαίνω, έρχονται ψάρια, βαπόρια, μποφόρια, όλα μαζί. Να πούμε μία ανακοίνωση ή να δούμε που είναι ένα λεπτό το βίντεο από τις εργασίες στο αεροδρόμιο του Σκότη. Τι λέει ο Γαβρίλη, τι τον βολεύει περισσότερο. Να μας πει. Όχι, δεν θα μας πει. Εντάξει, να μην μας πει ο Γαβρίλ. Λοιπόν. Ο ψαροτρομάρας είναι ο Γαβρίλ. Δεν ξέρω, Νίκη, να το πούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ωραία. Εγκρίθηκαν λοιπόν μετά από έλεγχο οι συμβάσεις των έργων αποκατάστασης των σχολείων από το ελεγκτικό συνέδριο. Άμεσα υπογράφονται και αρχίζουν τα έργα. Πολύ σημαντικό αυτό για την ΕΚΟ. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των συμβάσεων για τα έργα αποκατάστασης στα σχολεία από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή τους και την έναρξη των έργων. Το ελεγκτικό συνέδριο έλεγξε την ομιμότητα όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από την πλευρά του Δήμου, επιβεβαιώνοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Άμεσα θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους και θα ξεκινήσουν τα έργα για την αποκατάσταση των τριών σχολείων που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς. Νίκη, νομίζω ότι κόπηκε τώρα το βασικό κεφάλι της Λερναίας Ίδρυσης της Γραφειοκρατίας, όπως λέμε. Διότι εντάξει, αφού εγκρίθηκαν οι συμβάσεις έργων. Εντάξει, έχει βέβαια και άλλα κεφάλια, αλλά λοιπόν, το βασικό νομίζω ότι το καταφέραμε. Έχουμε την ανταπόκρισή μας. Ωραία. Μάλιστα. Τότε, Γαβρίλ, αφού δεν έχουμε την ανταπόκρισή μας, θα πάμε σε διαφημίσεις, λέει ο Γαβρίλ. Το ρεπορτάζ από τις εργασίες στο αεροδρομίο της ΚΟ, ένα λεπτό, να το πούμε. Λοιπόν, βρεθήκαμε στην ΚΟ την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε να βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες εργασίες πέραν του αεροδιαδρόμου, όπου γινόντουσαν εργασίες και γι' αυτό δεν υπήρχαν και πτήσεις μέχρι τις 19 του μήνα. 20 του Μάρτη, όπως θα ακούσουμε και από το ρεπορτάζ, ήταν η πρώτη πτήση. Γίνονται όμως και άλλες εργασίες, γίνονται πράγματα και θάματα, Νίκη, στο αεροδρόμιο της ΚΟ. Mm. Απίστευτα έργα και ταυτόχρονα προσπαθούν εκεί ο μάνατζερ και το προσωπικό του αεροδρομίου να συνδυάσουν και τη λειτουργία του, αλλά και όλες αυτές τις βελτιώσεις και όχι μόνο που γίνονται. Πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και το μάνατζερ της Fraport να μας μιλήσει σχετικά. Είμαστε έξω από το αεροδρόμιο της ΚΟ και βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες. Βλέπουμε εδώ τα μηχανήματα. Γίνονται κάποιες βελτιώσεις στον εξωτερικό χώρο. Να θυμίσουμε ότι από χθες ξεκίνησαν οι πτήσεις μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όπου είχαν σταματήσει λόγω εργασιών. Από ό,τι μας είχαν ενημερώσει, γινόταν μία βελτίωση στον αεροδιάδρομο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο να μας ενημερώσει περισσότερο για το τι ακριβώς γίνεται.
Βλέπουμε και εδώ και άλλα μηχανήματα και εργάτες δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε περισσότερο, όμως έχουμε μία εικόνα. Αυτά από το αεροδρόμιο της Κόκκια, σε παρακαλώ, επανέλαβε. Πες το, πες το, να τα λέμε όλα στο φως. Όχι, είπες άλλο. Απ' όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα στην εκπομπή μας. Διαφημίσεις.